τουλάχιστον απέναντι στους Ιταλούς, συνεργάστηκαν, πίεσαν, έσπρωξαν πράγματα που δεν έκανε οι Κροάτες τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, είναι μια νέα ομάδα και αυτή, με αλλαγές, με καινούριο προπονητή. Έχουν κίνητρο απέναντί μας γιατί τους κερδίσαμε πέρυσι μέσα στο σπίτι τους και έτσι πως τους κερδίσαμε. Δεν θέλουν να πάρουν και αυτή η λογική μια εκδίκηση όπως έχω διαβάσει, αλλά από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας. Στόχος μας είναι να πάμε στο τελικό και αυτό θα καταφέρουμε να κάνουμε αύριο. Γιάννη, ο Σάλτς, ο οποίος έκανε λόγο για εκδίκηση, είπε ότι εσύ ουσιαστικά πήγες μόνος στο Λαμπουράντ στο Final Four μια τρομερή σεζόν και χαρακτήρισε καταλητικό παιχνίδι το Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αν εσύ έπρεπε να ξεχωρίσει κάποιους από τους Κροάτες που αν σταματήσατε θα είχε γίνει μισή δουλειά, ποιοι θα ήταν? Δεν είναι σωστό να μιλάμε τι έκανα εγώ, τι έκανε ο Γιάννης, γιατί εδώ είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα. Είμαστε 6-9 παίκτες στην ομάδα. Πρέπει να στηρίξουμε την εθνική ομάδα, ό,τι και να γίνει στο αποτέλεσμα, αύριο και μεθαύριο. Από εκεί και πέρα, εμείς προσπαθούμε να βρούμε όσο μπορούμε ακόμα και σήμερα, να βρούμε όσο μπορούμε τη χημεία μας. Μέσα σε 15 μέρες δεν είναι εύκολο. Όπως είπα και πριν, είναι 6-9 παίκτες. Η ομάδα έχει εντελώς ανανεωθεί. Από εκεί και πέρα, από αυτούς τους ξέρουμε τον Μπογδάνοβιτς, τον Σάριτς, τον Νούκιτς, τον Σίμον. Έχει καλή μονάδα, είναι καλή ομάδα. Παίζουν δυνατά, σκληρά και αυτό θα επιδιώξουν να κάνουν και αύριο. Το θέμα είναι εμείς να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Και υπάρχουν πολλά παιδιά που δεν έχουν παίξει νοκάουτ παιχνίδι στην εθνική. Τι κουβέντα πρέπει να γίνει με αυτά τα παιδιά, γιατί και κουβέντα γίνεται κάθε μέρα, αλλά δεν είναι εύκολο να το αφημιώσει μέσα σε λίγες ώρες. Πρέπει να το νιώσουμε μέσα στο παιχνίδι ότι είναι κρίσιμο το παιχνίδι και να ας μπουν μέσα και να δώσουν το καλύτερο του εαυτό. Κανένας δεν θα τους πει και θα πέσουμε όλοι πάνω τους να τους φάμε, να τους πλακώσουμε ότι μάγκες, ωραία, δεν κερδίσαμε αύριο δηλαδή και τώρα από ό,τι είχαμε και εντάξει. Η ομάδα είναι καινούργια, άλλαξε. Και συν τις άλλες, κάποιοι παίκτες θα φύγουν μετά από αυτή τη διοργάνωση και θα έρθουν πάλι καινούργιοι παίκτες. Άρα, όπως βλέπουμε, όλα αυτά τα χρόνια που υπήρχαν αποτυχίες, τα τελευταία 5 χρόνια, είναι ευκαιρία για τα νέα παιδιά να γαλουγηθούν και να παίξουν σκληρά και να τονιώσουν μέσα την ομάδα τους. Δεν είναι ευκαιρία το να παίξουν για τα παιδιά. Να νιώσουν την ομάδα ότι το να αποτύχουμε αύριο, ας πούμε, ή μεθαύριο, δεν το θέλω. Θέλω να πάω στην Ιντιάνα, γι' αυτό είμαι εδώ. Αλλά να τους δώσουμε την ευκαιρία ότι θα υπάρχει και του χρόνου και του παραχρόνου να καταφέρουν αυτοί οι λίγοι να φτάσουν την ομάδα ψηλά. Κάτι τελευταίο, έχεις αναφέρει ότι μπορεί να είναι τελευταία σου χρονιά. Άρα στο μυαλό σου υπάρχει την πίσω σκέψη ότι έχεις ένα παραπάνω κίνητρο. Μα γι' αυτό είμαι εδώ και γι' αυτό ήμουν και πέρσι και πρόπερσι. Θεωρώ ότι δίνω την καλύτερη μου αυτή τα τελευταία όλα τα χρόνια που είμαι στην ομάδα από το 2005 μέχρι τώρα. Το δίνω γιατί μ' αρέσει, γιατί αγαπάω την ομάδα και γιατί είναι για την χρόνια. Δεν το κάνω για κανέναν άλλο. Ευχαριστούμε πολύ.